Εδώ έχουμε έναν AC κινητήρα, ο οποίος το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν βλέπουμε έναν κινητήρα είναι να δούμε την ταμπέλα του. Βλέπουμε ότι έχει τρίγωνο 230 και αστέρα 400 volt. Οπότε εγώ έχω ένα, θέλω να το συνδέσω με ένα τριφασικό inverter της ABB, το συγκεκριμένο είναι το ACS150, το οποίο είναι τριφασικό. Βλέπουμε εδώ V1, U1, V1, W1, τρεις φάσεις L1, L2, L3. Οπότε όπως βλέπουμε από την ταμπέλα, για 400 volt θα δώσω αστέρα. Οπότε έχω βάλει τα λαμάκια έτσι εδώ, αυτά εδώ. Οπότε έχουμε συνδεσμολογία αστέρα. Αν ήθελα τρίγωνο θα τα βάζα έτσι τα λαμάκια. Είναι τρία αυτά, δεν φαίνεται γιατί είναι το ένα πάνω στο άλλο. Τώρα, έχω βάλει τις τρεις φάσεις μου, οι οποίες βγαίνουν από εδώ. Βλέπουμε γράφει και motor. Τις έχω βάλει εδώ L1, L2 και L3. Έχω βάλει και έναν μειωτήρα τώρα για την επίδειξη, πολύ μεγάλο για να μην έχουμε πολλές στροφές και γίνει κάποιο ατύχημα. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για την τροφοδοσία. Η τροφοδοσία είναι αυτή η τριφασική πρίζα, η οποία βλέπουμε τα πιν, είναι 4 πιν, δεν έχουμε ουδέτερο. Τα τρία μικρά είναι για τις L1, L2, 3 φάσεις και το μεγάλο είναι της γύρωσης, η οποία γύρωση στον inverter είναι αυτή εδώ. Θα τη βάλω τώρα στην τριφασική πρίζα. Βλέπουμε βασικά εδώ, αν δούμε, έχει ένα κλειδάκι το οποίο δεν μπαίνει αλλιώς, οπότε πάντα η γύρωση μπαίνει κάτω, το οποίο αν φαίνεται καλά είναι εδώ κάτω. Θα δείξουμε λίγο να το βάλω. Οκ. Μπήκε, βλέπουμε μπήκε σε λειτουργία ο inverter, ο οποίος ακούγεται έτσι πάντα. Τώρα, αν θέλω να γυρίσω τις στροφές, πατήσω Start. Βλέπω από αυτό το ποτησιόμετρο ρυθμίζω τα Hertz, η συχνότητα. Όσο το περιστρέφω τόσο. Οπότε αν δούμε και εδώ λίγο, αν το περιστρέψω πιο πολύ, βλέπουμε γυρνάει πιο γρήγορα. Αν περιστρέψω το ποτησιόμετρο στο Min, εδώ βλέπουμε το γυρίσω λίγο, γυρνάει λίγο. Και αυτή είναι η manual λειτουργία, η οποία μπορεί από εδώ να μπει προέκταση και αυτό το ποτοσιόμετρο να έχω για παράδειγμα σε άλλο δωμάτιο. Από εκεί πέρα για να δούμε κάποιες άλλες παραμέτρους που έχουμε εδώ πέρα. Θα σταματήσω. Με το lock εδώ πέρα και αν μπω στο μενού έχουμε το PAR 5 στο 9, εδώ έχει κάποιους κωδικούς τώρα. Για παράδειγμα το 995 είναι τα volt, βλέπουμε ότι έχουμε 400 volt. Το 96 είναι τα ampere, έχουμε 8,8 ampere. Το 97 είναι συχνότητα νομίζω, ναι, είναι 50 Hz, αφού παίρνουμε από τη ΔΕΗ. Τώρα από εκεί πέρα, είναι κάτι άλλο που μπορώ να δείξω εδώ, ας πούμε εδώ, ναι. Στο 998 έχουμε νομίζω RPM, ναι, έχουμε 430 RPM. Το 9.9 έχουμε horsepower kilowatt. Ωραία. Αυτά πάνω κάτω. Εκεί πέρα τώρα έχουμε το ποτοσιόμετρο. Βάζουμε εδώ το lock, πατάμε το κουμπί για να πάει στο lock, local δηλαδή. Και πρέπει να το γυρίσουμε, να πατήσουμε start. Η μητήρα αρχίζει περιστρέφεται. Okay. Βλέπουμε εδώ αναβοσβήνει ένα FWD, το οποίο μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή τιμή στην οθόνη αναβοσβήνει. Μόλις φτάσουμε στην επιθυμητή τιμή, που περιστρέφεται δηλαδή ο κινητήρας, σταματάει και μένει σταθερό. Okay. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μικρό βίντεο, ήθελα απλά να δείξω πώς συνδέουμε πιο πολύ ένα inverter σε ένα κινητήρα όπως αυτός. Από εκεί πέρα πιστεύω άμα μου δοθεί ευκαιρία, σήμερα είχα λίγο κενό και μπόρεσα και έπαιξα λίγο. Άμα μου δοθεί και κάποιο άλλο κενό θα κάνουμε και κάτι άλλο πιο πρακτικό. Να πούμε ότι αυτός εδώ ο μειωτήρας είναι έτσι ώστε να γυρνάει μια ταινία μεταφοράς για τρόφιμα. Συνήθως σε εφαρμογές τους μειωτήρες τους βάζουμε σε εφαρμογές που δεν θέλουν οι στροφές. Ας πούμε το συγκεκριμένο γυρνάει με 50 στροφές το δευτερόλεπτο. Εμείς θέλουμε μια πιο αργή εφαρμογή, οπότε βάζουμε μειωτήρες ανάλογα το λόγο που θέλουμε να μειώσουμε. Υπάρχουν στο εμπόριο έτοιμοι και έτσι καταφέρνουμε να πάρουμε τις στροφές που εμείς θέλουμε τελικά. Βλέπουμε αυτός εδώ, ενώ έχει 1400, ας πούμε τώρα έχει
1430 στροφές το λεπτό και βλέπουμε ότι δεν γυρνάει όντως με 1430 στροφές το λεπτό. Αυτά.